πάρα πολύ άσχημα. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας με τους πάρα πολλούς αγνοούμενους, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται, είναι άσχημες. Θα μείνω σε αυτό προς το παρόν, γιατί πραγματικά να ευχηθούμε όλοι, να προσευχηθούμε όλοι, να μην επιβεβαιωθούν οι χειρότερες εκτιμήσεις, όχι απλά προβλέψεις, οι χειρότερες εκτιμήσεις που εδράζονται και σε στοιχεία, διότι αν επαληθευτούν, ευχόμαστε να μην επαληθευτούν, θα ζήσουμε μια νέα τραγωδία, κυριολεκτικά τραγωδία, ίσως πολύ μεγάλη. Θα τα δούμε όλα αυτά όπως θα δούμε και τις πολιτικές πτυχές, γιατί πήγε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει το δικό του σοου. Θα δούμε και τον κ. Βελόπουλο που πήγε και πραγματικά έδωσε το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να πω την καλησπέρα μου καταρχάς στο Στέφανο Χίο που τον έχουμε μετά από αρκετές μέρες μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα Στέφανο Χίο. Λίγο τον ήχο, δεν ακούμε παιδιά εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ στο στούντιο. Μας ακούει ο Στέφανος Χίος. Σας ακούω μια χαρά. Ωραία, την καλησπέρα μου και στον Άρη Σπίνο. Κακή και ανάποδη εισπέρα με αυτούς που έχουμε μπλέξει, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Χίο, και τους έχουμε δώσει τα ενία της χώρας. Να ακούσω ένα σχόλιο από εσάς πρώτα πριν πάμε, βλέποντας και τις εικόνες στο μεταξύ, από τις πλημμύρες, από τα... τις εικόνες θα δούμε μετά τα βίντεο. Να ακούσουμε τον Στέφανο Χίο καταρχάς. Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα ξέρετε ότι δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Το ρεπορτάζ λέει τα εξής και με αυτό ξεκινάω. Τα πράγματα που θα ξημερώσουν το πρωί δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα για τον ελληνικό λαό. Το ρεπορτάζ από 10 διαφορετικές πηγές διασωστών, πυροσβεστών, ανθρώπων σε ΜΑΚ, και μιλάω πάντα για το ελληνικό Βιετνάμ, όπως το αποκαλώ, στην καταβύθιση της χαμένης Ατλαντίδος στην κεντρική Θεσσαλία και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος στα κεντρικά χωριά, είναι πολύ θλιβερά τα μαντάτα. Δυστυχώς, το ρεπορτάζ από 10 διαφορετικές πηγές, έχω μιλήσει από το μεσημέρι με γιατρούς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, εφημερεύουν αύριο και τα δύο, γιατί εκεί κάτι ετοιμάζεται, ένα κέντρο υποδοχής σωρών, νεκρών. Λένε ότι τα θύματα είναι πάρα πολλά. Αυτό μου το επιβεβαιώνει εθελοντής που βρίσκεται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά και στα γύρω χωριά όπου έχουν σπάσει τα ανακόμματα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μου το επιβεβαιώνουν άνθρωποι μέσα από την περιφέρεια της κεντρικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, και μου το επιβεβαιώνουν και άνθρωποι σε ΜΑΚ. Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει απελπιστικά και βάσει του ρεπορτάζ. Εγώ δεν διαδίδω ούτε fake news, κύριε Κικίλια, ούτε είμαι ψεύτης και απατεώνας πολιτικός όπως είστε κι εσείς. Βάσει του ρεπορτάζ λοιπόν λέμε ότι πιθανολογούμε να επαναληφθεί η εικόνα του 2018, όταν ο Τσίπρας και η βρωμερή κουστοδία του έκρυβε τους νεκρούς. Οι νεκροί, κατά το ρεπορτάζ που έχω εγώ και η εφημερίδα, θα είναι πάνω υπολογιστικά από τους νεκρούς από το ΜΑΤ. Αυτά προς το παρόν και σε λίγο θα τα αιτιολογήσουμε όλα βάσει του ρεπορτάζ. Παντού βλέπουν να επιπλέον πτώματα. Γελάδια. Παντού σπίλω, βλέπουν να επιπλέον πτώματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι ο Παλαμάς που έχει τους νεκρούς. Είναι τα γύρω χωριά. Διότι όπως μου κατήγγειλε νωρίτερα, τα τηλέφωνα χτυπούν εδώ. Εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, όχι δημόσιες σχέσεις σαν τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρία μου κατήγγειλε ότι σπάσανε τα ραχώματα, κάνανε εγκλήμα, έχουν κάνει εγκλήματα εκεί. Έχουν διαπράξει ανθρωποκτονίες και το ερώτημα είναι πολιτική. Πώς θα πληρώσουν αυτή την πολιτική, πρέπει να περάσουν από το ειδικό δικαστήριο. Σπάσανε τα ραχώματα για να διαφυλάξουν τα Τρίκαλα και την Καρνίτσα και τις μεγάλες περιοχές και τις πόλεις
και αφήσαν το νερό να πνίξει τον κόσμο. Έχουν διαπραχθεί ανθρωποκτόνα ή δεχθεί εγκλήμα. Πάμε στον Ερισπίνο. Αυτό που θέλω μόνο να πω, που θέλω να πω πραγματικά συμφωνώ ως προς με την έννοια της ευχής, Στέφανε Χίλο, να δηλαδή φτάσαμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο. Να ευχόμαστε και να λέμε να μην να κάνουμε τη σύγκριση και να λέμε ο αριθμός των θυμάτων, των νεκρών, των πληθυμένων, να μην ξεπεράσει τον αριθμό της τραγωδίας στο Μάτι. Φτάσαμε σε αυτό το τραγικό σημείο να λέμε μην πάει παραπάνω. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Τραγικότητας, Άρη. Με το που ξυπνάμε 55 χρόνια τώρα, κύριε Καψαμπέλη, κύριε Χίο, κάνουμε από μία ευχή να ευχηθούμε, να μας βοηθάει ο Θεός, να ευχηθούμε οι πολιτικοί να γίνουν καλύτεροι, να ευχηθούμε το ένα ή το άλλο. Αυτή η πρόθεση της ευχής έχει πνίξει και ο κύριος Χίος φτάνει κοντά στο νούμερο που δυστυχώς όχι αύριο το πρωί, αλλά μεθαύριο και παραμεθαύριο θα ξεβράζει η λίμνη της απείλας των πολιτικών πτώματα. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέχρι τούτη τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ούτε μια διαταγή επίταξης απέναντι στην ολιγαρχία. Ένα στελέχη της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας ότι υπάρχουν περίπου 290 ιδιωτικά ελικόπτερα στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έστω και κατελάχιστο να πάρουν έναν επιβάτη κάπου να το πάνε. Δεν έχει επιταχθεί κανένας για να μην ενοχλεί, να μην ενοχληθεί η καπιταλία της ολιγαρχίας, η ροτόντα της παρέας. Δεν έχει επιταχθεί τίποτα απολύτως και μόνο οι εθελοντές με το δικό τους δάτσουν βάζουν επάνω ή μη νεκρούς ανθρώπους για να τους μεταφέρουν σε ένα σημείο. Κύριε Καψαμπέλη, ακούστε, αν έχετε τη δυνατότητα να τους πάτε κόκκινες λάμπες στο Μαξίμου να το κάνετε ευθύς αμέσως, σε όλα τα σημεία, τα φανερά της χώρας, σε πλατείες, σε δρόμους, παντού, να ανοιγοκλίνει κόκκινη λάμπα για να ξέρει ο πολίτης σε τι κράτος ζει και να μην περιμένει τίποτα από αυτό. Όλα αυτά που βλέπετε είναι εθελοντές που δίνουν την ψυχή τους, πυροσβέστες, χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, ένστολοι πάσης φύσεως, διασώστες, που όμως χωρίς κανένα κεντρικό σχεδιασμό απλώνουν χέρι βοηθείας. Το κράτος είναι ανυπάρκτο, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, που την ώρα η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει εξαγγείλει ήδη η ημερομηνία εκλογών, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί ήδη οι υπουργοί και μην πει κανένας ότι μέσα στις λάσπες θα πάμε σε εκλογές, μέσα στις λάσπες πάμε σε εκλογή και θα έρθουν χιόνια, θα έρθει ήλιος, θα έρθουν πλημμύρες, όπως έρχονται κάθε φορά. Και τούτη την ώρα αναρωτιέμαι γιατί τα κομμάτια του στρατού δεν έχουν λάβει ρόλο. Είναι πλέον ηλίου φαϊνότερο ότι μόνο ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις τώρα μπορούν να δράσουν και να αφήσουν τα λόγια οι δικαιωματάκηδες και οι φοβητσιάριδες μόλις βλέπουν το F-16. Δεν έχουμε πλέον δικτατορία, δεν έχουμε χούντα, δεν θα βγουν τα τάξ, εκπαιδευμένα κομμάτια θα βγουν, στρατιώτες που έχουν εθνώσουμε πάνω τους και αγαπάνε την πατρίδα, γονατίζουν και κλαίνε. Αυτοί θα κολυμπήσουν στα λασπόνερα να σώσουν τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την αδερφή μου, τον αδερφό και τη μάνα του κάθε Έλληνα που μας ακούει, κανένας άλλος. Οι βολεμένοι γαλλονάδες με τα αστέρια δεν θα κολυμπήσουν ούτε μισό μέτρο. Αυτοί πρέπει να βγουν έξω. Γιατί ο στρατός δεν είναι έξω? Πού είναι ο κύριος Φλόρος? Τρία στρέμματα γαλόνια έχει. Γιατί τα έχει? Για να βγάλει την σύζυγό του περιφερειακό σύμβουλο με τον κύριο Χαρδαλιά, κύριε Χίο. Αναρωτιέμαι. Ο στρατός απόψε πρέπει να βγει στους δρόμους να βοηθήσει τους Έλληνες. Να δούμε τάγκς να έχουν πάνω τους Έλληνες και να φωνάζουν ζήτω στρατό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι φοβούνται? Τι φοβούνται? Θέλετε να σας πω ότι φοβούνται, όπως λέει το ρεπορτάζ? Ο κύριος Δένδιας βγήκε κάθιδρος σήμερα και έκανε μια δήλωση. Η δήλωση αυτή είναι μια δήλωση αποτροπής και αποπομπής των ευθυνών του. Γιατί? Γιατί ο κύριος Βαρδής Βαρδινογιάννης, κύριε Σπίνο, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι, διέταξε τον κύριο Φλόρο να πάρει πρωτοβουλίες στο στράτευμα και να κάνει το δικό του παραμάγαζα, παραμάγαζο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άντε επιτέλους για να βγει ο κόπρος του αυγιάς στη χώρα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και γιατί ο κύριος Μητσοτάκης